Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι είμαστε αυτό που τρώμε. Γιατί είναι δύσκολο, γιατί έχουμε την τάση να θεωρούμε τον εαυτό μας ανεξάρτητο από την τροφή που τρώμε. Θεωρούμε απλώς ότι είναι κάτι που μπαίνει και μετά βγαίνει και δεν συνειδητοποιούμε ότι άμα το κοιτάξουμε ε, λίγο πιο βαθιά όταν μιλάμε ας πούμε για στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι όντως μας επηρεάζει. Άρα έχουμε την εντύπωση απλώς ότι είναι μια μεγάλη ποσότητα που μπαίνει και βγαίνει και ότι δεν μας επηρεάζει. Άρα ξέρουμε τώρα ότι βέβαια μας επηρεάζει σε βαθμό βιολογικό, ακόμα και ιατρικό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να το κοιτάξουμε και σε επίπεδο φιλοσοφικό. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, ε, έχουμε την τάση να επιλέγουμε αυτά που μας αρέσουν και όχι απαραίτητα αυτά που δεν γνωρίζουμε. Άρα ουσιαστικά είναι μια συντηρητική πλευρά του εαυτού μας που εκφράζεται εκείνη τη στιγμή, άρα μπορούμε να καταλήξουμε να έχουμε ανθρώπους που τρών σχεδόν τα ίδια όπου και να βρίσκονται ακόμα και στο εστιατόριο, ακόμα και αν βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι ένας τρόπος να είναι πολύ ομαλός το πιο πιθανό είναι ότι κοιτάζουν να μην έχουν κάποιο πρόβλημα, άρα είναι πιο πολύ της υγείας με την πολύ απλοϊκή έννοια και όχι της ανακάλυψης της διατροφής με την έννοια του εμπλουτισμού. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα μενού, όταν υπάρχει μία κάρτα, και εμείς συστηματικά επιλέγουμε τα ίδια, στην πραγματικότητα παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο και ακόμα και ο εγκέφαλός μας δεν αλλάζει άποψη. Όταν όμως, π.χ. το πιο απλό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχει ακριβώς η δια, η κλασική διατροφή, αναζητούμε την ποικιλία, την διαφορετικότητα, στην πραγματικότητα, εμπλουτίζουμε το σώμα μας, εμπλουτίζουμε τον εγκέφαλό μας, γιατί πολύ απλά παίρνουν στοιχεία που δεν είχαν. Άμα το κοιτάξετε ακόμα και με το νερό, θα δείτε ότι και η επιλογή του νερού έχει σημασία, ενώ φαίνεται να είναι εντελώς ουδέτερο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό του σώματός μας είναι νερό. Όταν το κοιτάζουμε ειδικά για την τροφή, Πρέπει επίσης να βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα διατροφής, υπάρχει και το θέμα της κουλτούρας και του πολιτισμού, γιατί ένας τρόπος να έχουμε μία επαφή που θα γίνει στη συνέχεια, μία σχέση, ακόμα και ένας δεσμός με έναν πολιτισμό που είναι διαφορετικός από τον δικό μας, είναι και η τροφή. Γιατί η τροφή δεν είναι φτιαγμένη μόνο για να παράγει κάτι που είναι για το σώμα, είναι φτιαγμένη επίσης για να αποθηκεύει μία μνήμη και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πολλές, ε, πώς να το πω, διατροφικές επιλογές οι οποίες ανήκουν στην άλλη κληρονομιά της ανθρωπότητας γιατί πολύ απλά η ανθρωπότητα, όχι βέβαια οι κοινωνίες, κατάλαβε ότι αυτή η ποικιλία αυτή η γνώση πρέπει να προστατεύεται γιατί δεν είναι μόνο μία τροφή και μία διατροφή, είναι και το ίχνος του πολιτισμού. Άρα ένας τρόπος να καταλάβουμε τους άλλους πολιτισμούς είναι βέβαια να τρώμε και τι τρών και να ανακαλύπτουμε έναν διαφορετικό τρόπο διατροφής ο οποίο εμπλουτίζει και τον δικό μα. Δεν λέω απαραίτητα ότι πρέπει να ταυτιστούμε, αλλά τουλάχιστον να δοκιμάσουμε για να δούμε την διαφορά και μετά στη συνέχεια, αφού έχουμε εμπλουτίσει τι επιλογές μας, να μπορούμε να κάνουμε επιλογέ οι οποίε να είναι πιο ενδιαφέρουσε, μερικές φορές πιο αποτρεπτικέ, σε κάθε περίπτωση να αποτελούν ένα άνοιγμα το οποίο μας επιτρέπει